Φανοσολογιώτατε Πατέρα Ιωακήμ, αξιότιμες αρχές, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε εδώ στο Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο το Χάνι. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Το βιβλιοπωλείο Έκφραση, εκδόσεις Πατάκη, ο ραδιοφωνικός σταθμός Έκφραση 97 και η εταιρεία Έκφραση Events. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε ένα καταξιωμένο συνάδελφο, δημοσιογράφο και συγγραφέα, τον κύριο Πάνο Σόμπολο, ο οποίος θα μας παρουσιάσει το βιβλίο του σήμερα. Άμεση δράση, παρακαλώ. Πριν όμως πάμε στο εκλεκτό πάνελ, τον κύριο Σόπολο, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Θοδωρή Νικολόπουλο, αστυνόμο Β και διοικητή του Τμήματος Ασφαλείας της ΚΟ, και την καλή μας συνάδελφο, την δημοσιογράφο που επέστρεψε εδώ στα Πάτρια Εδάφη και είναι στο δυναμικό του Έκφραση, την Ηλιάνα Πετρή. Πριν πάμε στην παρουσίαση, θα ήθελα να μας κάνει ένα σύντομο χαιρετισμό η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού, κυρία Σέβη Βλάχου, και στην συνέχεια η επόμενη που θα ακολουθήσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και όλους όσους έχουν συμβάλει, καθώς και τον ΔΟΠΑΦΣ και τα στελέχη του, για την βοήθεια που μας προσφέρουν κάθε φορά σε μία από τις πολυπληθείς είστε και εδώ, και δράσεις που έχει κάνει μέσα στο 2022 Έκφραση 97. Σε λίγο θα μας αφήσει. Ευελπιστούμε με πίστη, με αγάπη, με μεράκι και με τη βοήθεια όλων να κάνουμε ακόμα περισσότερα όλοι μαζί το 2023. Πάνω απ' όλα υγεία βέβαια και όλα τα άλλα έρχονται. Πανοσιολογιότατε, εκλεκτοί συνάδελφοι του πρώτου και του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αγαπητοί συμπατριώτες, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητέ κυρία Σόμπολε, με ιδιαίτερη τιμή και χαρά σας καλωσορίζουμε στο νησί του Ιπποκράτη, την Ιπποκρατική ΚΟ, εκ μέρους του Δημάρχου μας, του Θεοδόση την Κυταρά και του Προέδρου του ΔΟΠΑΦΣ, του Παναγιώτη, του Χατζηχριστοφή. Χαιρετίζουμε αυτή την εκδήλωση και πραγματικά μας γεμίζει, αγαπητέ Σπύρο Κλάδη, που σε βλέπω εκεί στα μετόπισθεν, ως στρατηγός να ελέγχεις και να επιβλέπεις τα πάντα. Αλλά ένας καλός στρατηγός πρέπει να έχει και καλούς στρατιώτες και να τους εμπιστεύεται και να τους έχει στην πρώτη γραμμή. Έτσι είναι το ράδιο Έκφραση και γι' αυτό συμπορευόμαστε, γιατί αγαπάμε και οι δύο τις συνέργειες και την εξωστρέφεια. Και χαιρόμαστε που σήμερα μας τιμά και κάνει την ΚΟ πιο πλούσια, ακόμα και τη χειμερινή περίοδο που όλα αλλάζουν ρυθμούς, αγαπητέ κύριε Σόμπολε. Είναι ξεχωριστή η τιμή για να σας έχουμε εδώ στο νησί μας. Και πραγματικά αισθάνομαι ότι είναι τελούγια φτωχά για να σας καλωσορίσουμε και να αποτυπώσουμε το σπουδαίο της προσωπικότητας και του έργου σας. Το βιβλίο λοιπόν το οποίο θα παρουσιάσουμε απόψε, το οποίο αδειμονούμε να ακούσουμε και να το διαβάσουμε, μας περιγράφει μια πορεία ζωής περισσότερα από 40 χρόνια και περισσότερα από 300 περιστατικά. Άρα λοιπόν όλη αυτή η πλούσια συγκομιδή εμπειρίας είναι μέσα σε αυτές τις σελίδες και χαιρόμαστε που είμαστε σίγουροι ότι με το μοναδικό γλαφυρό του τρόπο ο κύριος Σόμπολος θα περιγράφει και θα μας μοιήσει και εμάς και θα μάθουμε αυτά τα μυστικά από αυτά τα περιστατικά. Και διαβάζοντας τη συνεντεύξη σας, μ' αρέσει που λέτε πάντα ότι κοιτάξτε να δείτε, αγαπητοί αναγνώστες, αγαπητοί φίλοι, ένας αστυνομικός ρεπόρτερ δεν είναι ούτε το γραφείο τύπου της αστυνομίας, αλλά πρέπει να έχει και καλές πηγές για να έχει αξιόπιστα ρεπορτάζ. Ούτε αθωώνει, ούτε καταδικάζει. Περιγράφει τα γεγονότα, βάζει ερωτήματα και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ισορροπείς αυτές τις λεπτές γραμμές. Άρα λοιπόν αυτό απαιτεί μεγάλη δεξιοτεχνία, μεγάλη γνώση, σοβαρότητα και ήθος. Και χαιρόμαστε που έχουμε την τιμή να τον γνωρίσουμε και να τον υποδεχόμαστε εδώ. Περιμένουμε λοιπόν με αγωνία να ακούσουμε τις δικές του ιστορίες και να μας δώσει έτσι τα φώτα του. Του ευχόμαστε να είναι πάντα χαρούμενος, υγιής και δημιουργικός, γιατί είναι το έκτο σας βιβλίο, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε έχουμε να δούμε πράγματα από εσάς και γιατί όχι να πραγματοποιήσουμε και αυτό που είπαμε και περισσότερες εκδηλώσεις με σεμινάρια και για τους δημοσιογράφους αλλά και για τις αστυνομικές αρχές. Νομίζω ότι μόνο κερδισμένοι θα βγούμε από αυτό. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές. Καλή επιτυχία. Ένα μικρό δώρο από εμάς, από το Δήμο ΚΟ, είναι οι εκδόσεις μας που είναι τοπικές εκδόσεις ντόπιων συγγραφέων και τον Ιπποκρατικό Όρκο, πατρίδα του Ιπποκράτη Γάρα. Με πολύ αγάπη να τα έχετε στη βιβλιοθήκη σας. Βεβαίως, ευχαριστώ πάρα πολύ, συναδέλφισσα. Και ο Ιπποκρατικός Όρκος είναι διάφορα από τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, τη λαογραφία. Αυτό είναι σημαντικότατο. Ναι. Αυτό θα το κάνω κορνίζα. Είναι βέβαιο. Και είναι όλα συμπατριωτών μας. Η ιστορία
ιστορία μας. Αυτό ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι δικοί μας άνθρωποι. Άνθρωποι που είναι πατρίδες Μικρασίας, γιατί είχαμε και τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή. Πατρίδες Μικρασίας. Και αυτό επίσης πολύ σημαντικό. Εντιμότατοι άρχοντες, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι και εγώ εδώ σήμερα εκπροσωπώντας αυτόν τον ιστορικό χώρο, στο Χάνι, της πόλης μας και του νησιού μας, εκπροσωπώντας τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, ο οποίος λόγω ελλειμμένων υποχρεώσεων που είχε στη Μητρόπολη δεν μπόρεσε να παραστεί, σε αυτήν την όμορφη εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του καταξιωμένου και θα με επιτρέψετε του πριτάνεως και του βετεράνου της δημοσιογραφίας και μάλιστα του αστυνομικού τμήματος, τομέως, του κυρίου Πάνου Σόμπολου, τον οποίο γνωρίζουμε όλοι και τον καλωσορίζουμε στο νησί μας, από τα χρόνια της ΣΕΡΤ και μετά και στην ιδιωτική τηλεόραση με τον γλαφυρό του τρόπο, με τον ζωντανό του τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τα γεγονότα τα αστυνομικά. Κύριε Σόμπολε, καλωσορίσατε στο νησί μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε πολύ για το βιβλίο που μέσα από αυτό θα αποκτήσουμε και εμείς κάποιες γνώσεις από τις δικές σας γνώσεις και κάποιες εμπειρίες από την πολύχρονη εμπειρία σας στο αστυνομικό ρεπορτάζ και ευχόμεθα ο Θεός, ο γεννηθής Κυριός μας, Ιησούς Χριστός, ο εσπηλαίο γεννηθής, να σας χαρίζει υγεία, δύναμη, πλούσια την ευλογία Του, ώστε για πολλά πολλά χρόνια ακόμα να συνεχίσετε να προσφέρετε τις πολύτιμες υπηρεσίες σας στην δημοσιογραφία και όχι μόνο. Να είστε καλά, ο Θεός και η Παναγία να είναι μαζί σας. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Ευχαριστούμε τον Πάνο Σολογιώτατο. Από την Περιφέρεια έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας ο Περιφερειακός Σύμβουλος και ειδικός εντεταλμένος παιδείας και διαβίου μάθησης, ο κύριος Γιάννης Κρητικός. Πάνο Σολογιώτατε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Διοικητά, αγαπητοί φίλοι του πρώτου και του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης, κύριε Σόμπολε, αγαπητοί στο πάνελ, εισηγητές, σχολιαστές, νιώθω ιδιαίτερη χαρά και τιμή που είμαι σήμερα εδώ μαζί σας για δύο λόγους. Ο πρώτος αφορά εσάς. Δεν είναι τυχή να σας γνωρίζω. Ό,τι ξέρω για εσάς είναι αυτή την εικόνα που έχω από την καθημερινή παρουσία σας στα κανάλια. Δεν θα πω στο τι κάνατε. Τα πεισεύει. 40 χρόνια, 300 ιστορίες ζαλίζουν οι αριθμοί. Θα σας βγάλω την ψυχή μου πώς ένιωθα όταν μιλούσατε. Δύο λέξεις ερχόντουσαν στο μυαλό μου μόλις σας έβλεπα και σ' άκουα. Σεβασμός και αγάπη. Σεβασμός ως προς το επάγγελμά σας και αγάπη για το επάγγελμά σας. Ως προς τους συνεργάτες σας, είτε ήταν εξ αποστάσεως μέσω καλωδίου, είτε είναι παρόντες μερικοί, η κάμερα μου. Σεβασμός και αγάπη για τα θύματα. Και τολμώ να πω ότι σεβασμό και αγάπη ακόμα και για τους θύτες. Σας συγχαίρουμε γιατί διδάξατε και συνεχίζετε να διδάσκετε. Όχι το τι, αλλά και το πώς, που είναι εξίσου σημαντικό με το τι κάνουμε. Και ο δεύτερος λόγος που νιώθω έτσι χαρά και μεγάλη χαρά, είναι ότι βλέπω ένα φίλο από τα παλιά, έναν αδελφό θα έλεγα, τον Σπύρο τον Κλάδη, που δυναμώνει, που προχωράει, προοδεύει, αλλά πάνω απ' όλα μοιράζεται μαζί μας όλα αυτά που κάνει. Δεν μένει ως πλεονέκτης να καρπούται αυτά που κερδίζει. Θέλει να υπάρξει και αυτή η διάχυση όλης αυτής της γνώσης και της εμπειρίας στην τοπική κοινωνία. Συγχαρητήρια φίλε Σπύρο και σε σένα και στο επιτελείο σου. Να είστε όλοι πάντα καλά, να έχετε υγεία να προσφέρετε. Η τοπική είναι το έχει ανάγκη και ας μην έχουμε... Μας λυπεί το γεγονός πολλές φορές δεν είναι γεμάτοι οι δρόμοι μας και δεν είναι όλες οι εκδηλώσεις. Μέσα από τα μέσα που κάνουν πολύ καλή δουλειά τους, η σημερινή εκδήλωση θα φτάσει στο κάθε κόο, στην κάθε κόο και όχι μόνο. Με αφορμή και τις ημέρες που έρχονται, να ευχηθώ υγεία, ευτυχία, ειρήνη και αγάπη σε όλο τον κόσμο. Περιμένουμε αγωνία να ακούσουμε και από τον ίδιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Περιφερειακό Σύμβουλο, τον κύριο Ιωάννη Κρητικό. Επειδή έκανε ένα μικρό πρόλογο για τον
αρχηγό, τον πρόεδρο, τον στρατηγό, τόσα πολλά αξιώματα. Κύριε Κλάδη, πρώτη φορά σε εκδήλωση του σταθμού και του βιβλιοπωλείου Έκφραση. Να καλέσουμε λοιπόν τον εμπνευστή, τον άνθρωπο που δίνει και σε εμάς τους νεότερους όθηση για να κάνουμε κάποια πράγματα, τον κύριο Σπύρο Κλάδη, τον ιδιοκτήτη του ομίλου Έκφραση, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς μας βρήκατε. Τα αξιώματα και τους τίτλους τους αναφέρανε άλλοι καλύτερα από μένα χειριστές στο μικρόφωνο. Η τιμή είναι μεγάλη, κύριε Πάνο, με τη σύζυγό σας που έχουμε την χαρά να σας φιλοξενούμε. Απλώς εγώ θα ήθελα να πω ότι συνεχίζουμε να κάνουμε εκδηλώσεις σαν Έκφραση, σαν παρέα. Θα έχουμε και άλλους μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους επώνυμους ή ανώνυμους μας βοηθάνε, γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και έχουμε και αύριο εκδήλωση και ακολουθούν και άλλες εκδηλώσεις, ίσως όχι του επίπεδου Σόμπολος, αλλά αξιόλογες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε. Καλές γιορτές. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κλάδη. Να περάσουμε στο εκλεκτό πάνελ και να πάμε αυτή τη φορά να ξεκινήσουμε με την κυρία του πάνελ, γιατί την είπα νωρίτερα τελευταία. Είναι χαρά μας που την έχουμε εδώ, στο Δυναμικό, μετά από μια πενταετία στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Και νομίζω όλοι την έχετε δει σε ρεπορτάζ από την τηλεόραση. Έχουμε τη χαρά πλέον να βρίσκεται στο νησί μας και νομίζω ότι θα συμφωνήσουν και οι συνάδελφοι εκλεκτοί εδώ από τα μέσα ενημέρωση, τα τοπικά, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσοι είναι εδώ σήμερα, ότι το Δυναμικό μας στα μέσα ενημέρωση ενισχύεται και άλλο κάθε φορά που έρχεται και προστίθεται ένας νέος άνθρωπος με τις περγαμηνές που έχει η Ιλιάνα. Δεν το είχα σκεφτεί, δεν έχω γράψει τίποτα, το ξέρεις. Λοιπόν, θα μας μιλήσει λίγο και από τη ματιά της δημοσιογράφου. Έχει τρέξει παντού, από πολέμους, από πυρκαγιές, από διάφορα πράγματα. Και βεβαίως ο βασικός λόγος είναι το βιβλίο του κυρίου Σόμπολου, το οποίο θα μας πει δύο λόγια. Ευχαριστώ, Πόπη. Ευχαριστώ όλους. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και από εμένα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Σόμπολο που μας κάνει αυτή την τιμή. Εγώ σήμερα θα σας μιλήσω με δύο ιδιότητες, και αυτή του αναγνώστη, γιατί έχω διαβάσει όλα σας τα βιβλία, αλλά και με την ιδιότητα της δημοσιογράφου και ιδιαίτερα ενός ανθρώπου που από το ελεύθερο για κάποιο διάστημα ασχολήθηκα με το αστυνομικό ρεπορτάζ, που ήταν και για μένα όνειρο. Βέβαια είναι ένα μικρό λιθαράκι μπροστά σε όλα αυτά που έχετε καταφέρει και είστε και πρότυπο για όλους εμάς τους νέους. Τον Πάνο Σόμπολο μέχρι πριν από λίγα λεπτά δεν είχα την τιμή να τον γνωρίσω από κοντά. Είχα όμως τη χαρά και την τύχη να τον γνωρίσω μέσα από τους συναδέλφους μου, μέσα από τους δικούς του συναδέλφους, με τους οποίους μοιράστηκε, όπως λέμε, το ίδιο πεζοδρόμιο. Μοιραστήκατε εμπειρίες, είπατε πράγματα μαζί, ανταλλάξατε απόψεις. Όλοι έχουν να πούν για σας ένα καλό λόγο. Όλοι οι άνθρωποι με τους οποίους έχω μιλήσει, έχω δουλέψει, έχουν να πούν τα καλύτερα για τον άνθρωπο, για τον δημοσιογράφο Πάνο Σόμπολο. Έναν ηθικό, ευγενικό, τίμιο άνθρωπο με αρχές, έναν δημοσιογράφο ο οποίος ήταν πάντοτε εκεί να καταγράφει, να αναλύει, να μεταδίδει μία είδηση πάντα με σεβασμό και προς τους ανθρώπους, αλλά και προς τους συναδέλφους του. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο που μέχρι και σήμερα ο Πάνο Σόμπολος αποτελεί μήλων της Έριδος, θα μου επιτρέψετε να πω, για τα περισσότερα κανάλια και για όλες τις εκπομπές, όποτε προκύπτει ένα σοβαρό θέμα που χρειάζεται ανάλυση, που χρειάζεται εξήγηση και αφορά κυρίως στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Τον Πάνο Σόμπολο έχω καλέσει και εγώ προσωπικά ως δημοσιογράφος όταν υπηρετούσα στην τηλεόραση του Sky, προκειμένου να τον κλείσουμε, όπως λέμε, σε κάποια εκπομπή ως καλεσμένο να μας μιλήσει, να αναλύσει, να εξηγήσει πράγματα τα οποία δεν μπορεί ο απλός πολίτης ίσως να καταλάβει, παρά μόνο με την βοήθεια ενός γνώστη, ενός ανθρώπου που ξέρει πώς να μεταφέρει και την είδηση, αλλά πώς να αναλύσει και το ρεπορτάζ. Και νομίζω πως είναι και ο καθήλυν αρμόδιος, γιατί αν δεν είναι ο Πάνος Σόμπολος, τότε ποιος. Και για όλους εμάς τους νέους, για όλους εμάς τους δημοσιογράφους από τα ξεκινήματα, αποτελεί δάσκαλο.
Πολλές φορές κληθήκαμε να αναλύσουμε ρεπορτάζ του, να δούμε κάποια παλιότερα από το αρχείο και πολλοί καθηγητές μας εξήγησαν στη σχολή ρεπορτάζ του Πάνου Σόμπολου. Ήταν και το δικό μου όνειρο κάποια στιγμή να καταφέρω να φτάσω σε ένα επίπεδο που να καταλαβαίνω ή να είμαι κατανοητή προς τον κόσμο, αν και νομίζω ότι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ένας δεύτερος Πάνος Σόμπολος δεν μπορεί να υπάρξει. Είστε χαρακτηριστικός και ως προσωπικότητα και ως άνθρωπος. Ακόμα και με την φωνή σας μπήκατε στα σπίτια μας και είστε σαν τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας. Σήμερα είμαστε εδώ να μιλήσουμε για το νέο του βιβλίο. Άμεση δράση παρακαλώ, δεν θα μακρηγορήσω. Είναι ένα διαφορετικό βιβλίο από ό,τι είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα από τον Πάνο Σόμπολο. Ένα πολύ ιδιαίτερο όμως βιβλίο, το οποίο αξίζει όλοι να διαβάσουμε. Εγώ το έχω διαβάσει με μεγάλη χαρά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Περιέχει πραγματικά περιστατικά του αστυνομικού ρεπορτάζ, περιστατικά τα οποία έζησε ή άκουσε ο Πάνος Σόμπολος αυτά τα 41 χρόνια που ασχολείται με το ρεπορτάζ, περίεργα, ευτράπελα και διδακτικά περιστατικά που αναδεικνύουν θέματα της καθημερινότητας και που πολλά από αυτά ίσως θα μπορούσαν να έχουν συμβεί στον οποιονδήποτε από εμάς. Κύριε Σόμπολε, αγαπητέ Πάνο, είναι μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ, να βρίσκομαι σας. Θυμάται όλους με την παρουσία σας και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Ευχαριστούμε και τον Όμιλο Έκφραση για την ευκαιρία που δίνει και όλους στους πολίτες και για την ευκαιρία που έδωσε και σε μένα προσωπικά να έχω επαγγελματική στέγη αμέσως μετά την επάνωδό μου. Ευχαριστούμε πολύ τη συνάδελφο Ηλιάνα Πετρή. Να περάσουμε τώρα στον κύριο Θοδωρή Νικολόπουλο, αστυνόμο Β' και διοικητή του Τμήματος Ασφαλείας της ΚΟ. Πανοσιολογιότατε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, αποτελεί μεγάλη τιμή για εμένα που μου δίνεται η δυνατότητα να πω δύο λόγια για το νέο βιβλίο του κυρίου Πάνου Σόμπολου με τίτλο «Άμεση δράση παρακαλώ», ενός από τους πιο έμπειρους και καταξιωμένους αστυνομικούς ρεπόρτερ της χώρας. Προτού συνεχίσω, θα ήθελα να συγχαρώ όσους συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στο να πραγματοποιηθεί η απόψινή εκδήλωση εδώ στην ΚΟ, καθώς και όλους εσάς για τη σημερινή σας παρουσία. Μία παρουσία που καταδεικνύει τόσο την εκτίμησή σας προς το πρόσωπο του κυρίου Σόμπολου, όσο και το έντονο ενδιαφέρον σας για αυτού του είδους συγκράματα. Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι αφιερωμένο στις γυναίκες και στους άνδρες αστυνομικούς της άμεσης δράσης, μιας υπηρεσίας μέλος της οποίας υπήρξα και εγώ και η οποία μέχρι και σήμερα έχει θρηνήσει την απώλεια σημαντικού αριθμού αστυνομικών. Μέσα στις σελίδες του αποτυπώνονται αυτοτελώς ιδιαίτερα περιστατικά της ελληνικής πραγματικότητας, στα οποία κλήθηκαν και επιλήφθηκαν οι αστυνομικοί, καλύπτοντας μια χρονική περίοδο 40 ετών. Με τον όρο «ιδιαίτερα», εννοώ περιστατικά περίεργα, παράξενα και διασκεδαστικά, τόσο για εμάς τους αστυνομικούς που τα ζήσαμε, όσο και για τους πολίτες. Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον βιβλίο, στο οποίο ο συγγραφέας καταφέρνει να αποτυπώσει το σύνολο των γεγονότων με τρόπο απλό, παραστατικό και με ύφος λαφυρό, δημιουργώντας τον αναγνώστη την εντύπωση ότι αποτελεί μέρος αυτών. Ολοκληρώνοντας την ανάγνωση κάθε ιστορίας, σου δημιουργείται η επιθυμία να ξεκινήσει την αμέσως επόμενη, προκειμένου να ικανοποιήσει το αίσθημα της περιέργειας για το σε ποια εποχή θα μεταφερθείς, τι περιστατικό πρόκειται να διαδραματιστεί και ποια θα είναι η κατάληξη αυτού. Επιπλέον, στα αυτιά του αναγνώστη ηχή ή η χαρακτηριστική φωνή του κυρίου Σόμπολου, την οποία ο καθένας μας έχει συνδέσει με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θεωρώ το συγκεκριμένο βιβλίο ιδιαίτερα ενδιαφέρον και χρήσιμο, καθότι ο συγγραφέας μέσα από το περιεχόμενο και τον τρόπο γραφής του καταφέρει να μας φτιάξει τη διάθεση, το κέφι, μετατρέποντας το, με συγχωρείτε, σε μία προσωρινή διέξοδο από το σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο καθένας μας. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι μέσα από τις ιστορίες που περιγράφονται, καθίστανται σαφές στον αναγνώστη ότι εύκολα μπορεί να εκτεθεί ο καθένας μας σε οποιοδήποτε είδους εγκληπαντική δραστηριότητα, ενώ κάθε ιστορία καταλήγει με μία χρήσιμη διδακτική παρένεση. Δεδομένου ότι τέτοια γεγονότα μέχρι και σήμερα συμβαίνουν, αυτό το βιβλίο αποτελεί επίσης έναν οδηγό αφύπνισης, εγρήγορσης απέναντι στον έγκλημα. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Σόμπολο για την τιμή να αφιερώσει το συγκεκριμένο βιβλίο στους αστυνομικούς της άμεσης δράσης, να του ευχηθώ να είναι καλοτάξιδο και να έχει πάντα επιτυχίες.
Σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να δωρήσουμε σε συνδυασμό με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορείου Δωδεκανήσου μία τιμητική πλακέτα για την προσφορά σας στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Είναι τιμή μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την ένωσή σας και όλους. Να είσαστε καλά και καλές γιορτές. Επίσης, να είστε καλά. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Νικολόπουλο. Πολλοί συνάδελφοι εκλεκτοί και καλοί βρίσκονται εδώ ανάμεσά μας. Πρώτη φορά, κυρία Αντιδήμαρχε. Αγαπητή Μαρία Πολίτη, πού είναι? Εδώ είναι. Πρώτη φορά λοιπόν. Είναι μαζί μας, εγώ θα το πω, συμπατριώτη μας. Έχουμε κάνει πάρα πολλές συνεντεύξεις μαζί. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Μου έχει δώσει και 2-3 συμβουλές και τις κράτησα. Όταν συναντηθήκαμε πρώτη φορά στο στούντιο του Έκφραση 97, συγγνώμη κύριε Σόπολη που θα πω ένα περιστατικό. Τον κάλεσα λοιπόν στο πρώτο στούντιο του σταθμού. Μου λέει, σ' άκουγα από το δρόμο. Καλή είσαι, μου λέει. Μου λέει. Λοιπόν, και μου είπε, θα μου δώρισε το βιβλίο του το πρώτο. Και στην συνέχεια μου λέει, το ρώτησα να μου δώσει κάποιες έτσι συμβουλές να τη στηρίξω και μου λέει, όταν θα γράφεις ένα άρθρο και θα αναφέρεσαι σε αριθμούς, δεν ξέρω αν το θυμάται ο κύριος Δημαράς που είναι μαζί μας, δεν θα γράφεις, μου λέει, τους αριθμούς, θα γράφεις 3, 4, θα γράφεις λέξη. Τον ευχαριστώ πολύ γιατί κάθε φορά που γράφω ένα άρθρο, ένα κείμενο, λέει ο κύριος Δημαράς, είπε ότι δεν πρέπει να το γράφουμε τους αριθμούς έτσι, αλλά με γράμματα. Είναι μαζί μας λοιπόν ο κύριος Νίκος Δημαράς, εξαιρετικός συνάδελφος από την Βόρεια Ελλάδα. Θα μας πει περισσότερα εκείνος. Μιας και τον έχουμε εδώ, είναι χαρά μας. Ευχαριστώ πολύ. Τι περισσότερα να πω. Είπατε πολύ ωραία λόγια για τον αγαπημένο μου φίλο, τον Πάνο Σόμπολο. Δεν είμαι προληπτικός, αλλά με την περίπτωση του αγαπημένου μου φίλου του Πάνου Σόμπολου έχουν συμβεί τυχαία γεγονότα πάρα πολλά στη ζωή μου. Παραδείγματος χάρη, είχαμε ραντεβού στη Θεσσαλονίκη στις 15 Δεκεμβρίου. Θα ερχόταν στη Θεσσαλονίκη για να γινόταν εκεί η παρουσίαση του βιβλίου. 15 Δεκεμβρίου δεν γίνεται. Την επόμενη μέρα τον παίρνω τηλέφωνο, λέω, Πάνο, δεν ήρθες, δεν συναντηθήκαμε, αλλά εγώ συγγνώμη, φεύγω για την ΚΟ. Για την ΚΟ μου λέει, μα εκεί θα είμαι κι εγώ. Και ξαφνικά, νομίζω στην αρχή ότι με δουλεύει, ότι μου κάνει πλάκα, αλλά να που συναντηθήκαμε στην ανθοβολούσα χειμωνιάτικη ΚΟ. Και οι προηγούμενες συγκυρίες της τύχης ήταν ότι όταν πρώτο άρχισαμε να δουλεύουμε στην εφημερίδα Μακεδονία τη δεκαετία του 70, όταν η Μακεδονία κυριαρχούσε στη Βόρεια Ελλάδα με 150.000 φύλλα κυκλοφορία κάθε μέρα, κάθε τις Κυριακές κυρίως, μιλάμε στο τηλέφωνο, πώς λέγεσαι Δημάρα, πώς λέγεσαι Σόμπολος. Από πού είσαι αδερφέ, με ρωτάει. Λέω, από το Μεσολόγγι, το Λοκαρνανία. Το Λοκαρνανία και εγώ το Λοκαρνανία. Δηλαδή, βρισκόμασταν σε καινούς δρόμους και σε παράλληλους δρόμους με αποτέλεσμα να συνεργαστούμε περίπου 40 χρόνια. Εγώ ήμουνα στη Μακεδονία. Αν θέλετε, ο άνθρωπος που έκανα το κοντρόλ στις ειδήσεις που φτάνανε από την Αθήνα. Στο γραφείο της Αθήνας είχαμε περίπου 30 με 40 συναδέλφους εξαιρετικούς σε κάθε ρεπορτάζ. Τα κείμενα που στέλνανε ήταν μέσω μαγνητοφώνων και τα οποία ερχόταν στα χέρια μας και στο τέλος, κατά τις 11 με 12, κάναμε κοντρόλ. Να δούμε τι ειδήσεις υπάρχουν και αν μας έχει διαφύγει κάποια είδηση. Εκεί λοιπόν μιλούσαμε με τον Πάνο. Και μερικές φορές ο τότε διευθυντής μας, που ήταν επί 50 χρόνια διευθυντής της Μακεδονίας, έλεγε, δεν έχουμε και κάτι σημαντικό απόψε, δεν παίρνετε τον κύριο Σόμπολο στην Αθήνα, μπας και έχει βγει κάτι.
και παίρναμε τον πάνω 11 η ώρα το βράδυ, 11.30, και όντως πολύ συχνά μας έδινε ειδήσεις. Από το αστυνομικό ρεπορτάζ που κάλυπτε, είτε σεισμός, είτε πυρκαγιά, είτε ναυάγιο, είτε εγκλήματα, είτε διαρρήξεις, ληστείες, δηλαδή γεγονότα τα οποία ήταν ιδιαίτερως δυσάρεστα. Και η τελευταία έκπληξή μου ήταν όταν, καλά εσύ που γράφεις μια ζωή για τέτοια δράματα, για τέτοια ανθρώπινα δράματα και στα προηγούμενα βιβλία, στο βιβλίο «Γκλήματα γένους θηλυκού», περιγράφονται συγκλονιστικά πράγματα. Και σε όλα τα άλλα, πώς γίνεται να συνδυάζεις τώρα εύθυμες και ευχάριστες δικαστικές αστυνομικές ιστορίες. Βέβαια, είχα κάνει εγώ ένα προηγούμενο πείραμα που έκανα δικαστικό ρεπορτάζ στη Μακεδονία για πολλά χρόνια, αλλά για τον Πάνο ειδικά δεν το περίμενα και με ξάφνιασε τόσο ευχάριστα, επειδή, όπως είπαν και προηγούμενοι ομιλητές, βγαίνουν κάποιες διδαχές οι οποίες είναι διτές, διτής σημασίας. Είναι αφενός μεν ως προς την κοινωνική μας συμπεριφορά, δηλαδή είναι καλές διδαχές για την κοινωνία, από τα παθήματα των άλλων ή από τα λάθη των άλλων ή από όλα αυτά που συμβαίνουν και που μπορεί να οφείλονται πολλά σε μερικά λάθη δευτερολέπτων, όπως παραδείγματος χάρη ένα τροχαίο. Μπορεί να οφείλεται σε ένα λάθος δευτερολέπτου. Πώς λοιπόν έλεγα ότι σκεφτόμουν πώς όλα αυτά μπορούν να μετουσιώνονται σε ευχάριστες ιστορίες από τις οποίες να βγάζουμε διδαχές και συμπεράσματα. Το άλλο όμως πολύ σημαντικό επίσης δίδαγμα είναι ότι μένει για τη νέα γενιά των δημοσιογράφων. Για τις νέες γενιές των δημοσιογράφων, που σημαίνει αξιοπιστία, ότι αυτά που γράφουμε είναι διασταυρωμένα, είναι η ποιότητα της γραφής, πώς το γράφουμε αυτό, τι γλώσσα χρησιμοποιούμε, μήπως τη γλώσσα τώρα τελευταία την εκφυλίζουμε, ως ένα βαθμό. Μπαίνουμε σε αυτό τον προβληματισμό και άλλωστε, γι' αυτό και η πολιτεία έχει θεσπίσει, αν δεν το ξέρετε, βραβείο, από αυτά τα βραβεία που απονέμει κάθε χρόνο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, βραβείο Πάνο Σόμπολου, στο Προεδρικό Μέγαρο, που γίνονται οι συνάξεις με τα κοκτέιλς και τα λοιπά, γίνεται και βραβείο Πάνο Σόμπολου. Συνεπώς έχω την, έτσι θα έλεγα, την τιμή να είναι φίλος μου, κατά μία άποψη. Κατά δεύτερο λόγο, είναι τιμητικό για τη δημοσιογραφία, επειδή και εγώ πέρασα, διατέλεσα κατά καιρούς σε συλλογικά όργανα του κλάδου μας και τελευταία και στην ΠΟΕΣΥ, στην Πανελλήνια Ομοσπονδία δηλαδή. Θεωρώ και οφείλω να το εκφράσω αυτό, ότι είναι τιμή για τη δημοσιογραφία που υπάρχει ο Πάνος Σόμπολος αυτό με το έργο του. Και να πω επίσης τρίτον, ότι είναι και τιμή που βρίσκεσαι σήμερα εδώ, στη δεύτερη πατρίδα μας, στην ΚΟ. Ευχαριστούμε πολύ και αξίζει ένα τριπλό χειροκρότημα. Ευχαριστούμε τον κύριο Δημαρά. Να περάσουμε στον κεκλημένο μας, αγαπητό κύριο Πάνο Σόμπολο, αμέσως. Από πού να ανέβω, εκεί ή εδώ, από εδώ? Όπως θέλετε, όπως θέλετε εσείς. Όπου... Πάνω. Πάνω θέλετε. Εκπρόσωπε της Εκκλησίας μας και του Μητροπολίτη,
Κυρία συνάδελφε, αντιδήμαρχε, κύριε αντιπεριφερειάρχα, κύριε αστυνομικέ διευθυντά, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι, οπωσδήποτε αισθάνομαι συγκινημένος με τα όσα ακούστηκαν. Ειλικρινά δεν είμαι συνηθισμένος. Εντάξει, λένε καλά λόγια πολλοί, αλλά απόψε το παρακάνατε νομίζω οι ομιλητές, οι ομιλούντες. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας απόψε εδώ στην εκδήλωση, στην παρουσίαση του βιβλίου. Θέλω να ευχαριστήσω τον εκδοτικό οίκο Πατάκη, με τον οποίο συνεργάζομαι. Επίσης να ευχαριστήσω πολύ και τον κύριο Σπύρο Κλάδη, την ψυχή του ομίλου της έκφρασης εδώ στην ΚΟ, και επίσης στους ανθρώπους που μας τιμούν σήμερα εδώ. Βλέπω και συναδέλφους μου, το Σταύρο παραδείγματος χάρη που γνώρισα εδώ, που είναι από την ΚΟ, που στη Θεσσαλονίκη δούλεψε, και άλλους, και ειλικρινά χαίρομαι ιδιαίτερα. Πάμε στην έκδοση του βιβλίου. Αυτό το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου είναι διαφορετικό από αυτά που γνωρίζατε ως τώρα. Είναι το έκτο κατά σειράν βιβλίο. Τα προηγούμενα 5 περιέλαμβαναν εγκλήματα, δυστυχήματα, πολύ νεκρά, σεισμούς, πολύ νεκρούς, πολύ νεκρές πυρκαγιές, ληστείες, ναυάγια, αεροπειρατείες, απαγωγές για λίτρα και ένα σωρό τέτοιες υποθέσεις, τις οποίες δούλεψα αυτές τις υποθέσεις, τις έζησα. Δεν μου τις είπε κάποιος, δεν τις διάβασα σε ένα βιβλίο. Υποθέσεις που ήμουνα παρόν σε όποια περιοχή της Ελλάδας κι αν διαδραματίζονταν αυτά τα γεγονότα που περιλαμβάνονται στα βιβλία. Ετούτο όμως το βιβλίο, το έκτο κατά σειράν βιβλίο, είναι εντελώς διαφορετικό από τα άλλα, όπως ελέγχθη από τους προλαλήσαντες. Δεν έχει εγκλήματα, δυστυχήματα, απαγωγές για λίτρα και σκοτωμούς. Έχει ευχάριστα πράγματα μέσα. Έχει περιστατικά, πραγματικά περιστατικά, δεν είναι, όλες οι υποθέσεις είναι αληθινές. Οι περισσότερες από τις 300 υποθέσεις, ιστοριούλες που περιλαμβάνει αυτό το βιβλίο, είναι αληθινές, πέρα για πέρα. Παλιότερα, κάθε πρωί, περνάγαμε από την άμεση δράση, από την αστυνομική διεύθυνση και από το αρχηγείο της αστυνομίας και της πυροσβεστικής και παίρναμε ένα δελτίο που ήταν ένα 5-8 σελίδες, που μέσα σε αυτό το δελτίο υπήρχαν καταγεγραμμένα όσα συμβάντα συνέβησαν το 24ωρο που πέρασε. Αυτό γινόταν κάθε μέρα. Μεταξύ των συμβάντων αυτών, άλλα σοβαρά, άλλα πιο λιγότερο σοβαρά θέματα,
Ανάμεσα σε αυτά υπήρχαν και ευτράπελες ιστοριούλες. Είχα την... έγνοια τότε την, τη σκέψη, να την πω, την ιδέα να μαζεύω αυτές τις ιστοριούλες, να τις κόβω από το δελτίο το που παίρναμε κάθε μέρα και να τις βάζω σε φάκελο και να τα κρατάω. Έγραφα τώρα με τον κορονοϊό, πριν από τον κορονοϊό, έγραφα το βιβλίο «Εγκλήματα Βεντέτας στην Ελλάδα και την ιστορία της Βεντέτας». Είχα κλείσει μάλιστα και ραντεβού να πάω στην Κρήτη και να μιλήσω με ανθρώπους που ξεσπιτώθηκαν λόγω Βεντέτας, χωριά που ερήμωσαν. Όμως λόγω του κορονοϊού, του εγκλισμού, δεν κατάφερα να κάνω αυτά τα ραντεβού, να κάνω αυτές τις μετακινήσεις στην Κρήτη και στη Μάνη. Είχα κανονίσει όπου ανθούσε η Βεντέτα, τώρα ηρέμησαν τα πράγματα στην Μάνη, στην Κρήτη. Δυστυχώς δεν γίνεται, συνεχίζεται το βάρβαρο αυτό έθιμο. Και επειδή λοιπόν δεν μπόρεσα να συνεχίσω αυτό το βιβλίο με τις Βεντέτες, θα το ολοκληρώσω ελπίζω την Άνοιξη, προχώρησα και βρήκα τους φακέλους στο πλούσιο αρχείο μου. Είναι ο κύριος Δήμαρχος. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε, για την τιμή που μας κάνετε απόψε. Ναι, μας το είπε η συνάδελφός μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και έτσι έτυχε να γράψω αυτό το βιβλίο. Πήρα όλα τα περιστατικά από τους φακέλους, τα έβαλα σε μια σειρά και τα περιέγραψα. Τι είναι αυτά τα περιστατικά? Αυτά, είπαμε, είναι μικρές ιστοριούλες. Είναι περίεργες, είναι ευτράπελες, είναι διασκεδαστικές, αλλά πάνω απ' όλα αυτές οι ιστοριούλες που αναφέρονται στο βιβλίο είναι διδακτικές. Χωρίς να θέλω να κάνω τον ιερωμένο, τον ιεροκήρυκα, χωρίς να θέλω να κάνω το δάσκαλο, προσπάθησα σε κάθε περιστατικό, όχι σε όλα, στα περισσότερα, να περνώ ένα θετικό μήνυμα σε αυτόν που θα το διαβάσει. Να σας αναφέρω μερικά περιστατικά, αν και θα τα διαβάσετε στο βιβλίο που θα προμηθευτείτε εδώ από τον εκδοτικό οίκο, από την έκφραση. Το πρώτο περιστατικό αναφέρεται σε ένα πιτσιρίκι 7-8 ετών νομίζω, το οποίο ήταν καλοκαίρι. Πάμφτωχο παιδάκι, δούλευε σε ένα καφενείο για να βγάζει το χαρτζιλίκι του το πρωί. Και μετά πήγαινε στο σπίτι του που ήταν κατάκητη η μάνα του, ορφανό. Αυτό το παιδάκι βρήκε μια τσάντα με θησαυρό, 15-16 χιλιάδες ευρώ νομίζω, σε δραχμές τότε ήταν αυτά. Πολλά λεφτά. Και αντί να σκεφτεί να τα πάει στη μανούλα του, την κατάκητη, πάει και το παραδίδει στο αστυνομικό τμήμα. Τον ρωτάει ο αστυνόμος, ο αξιωματικός υπηρεσίας, γιατί δεν το πήγες στο σπίτι σου την τσάντα με τα χρήματα? Δεν σκέφτηκα ποτέ, λέει το παιδάκι, να κάνω κάτι τέτοιο. Δεν είναι δικά μας τα χρήματα αυτά.
κάποιος τα έχασε και σκέφτηκα κατευθείαν να τα φέρω σε εσάς. Μη σας τα πολυλογώ, θα διαβάσετε με δύο λόγια. Έδωσε εύρετρα ο άνθρωπος που είχε χάσει την τσάντα κατά περίεργο τρόπο στην περιοχή του Μεταξουργίου και μάλιστα όταν έγινε καλά η μάνα του την προσέλαβε και στη δουλειά του, ήταν επιχειρηματίας. Αυτό είναι παράδειγμα προς μίμηση, ένα από τα πάνω από 300 περιστατικά. Άλλα περιστατικά είναι προς αποφυγήν. Τι άλλο περιστατικό, να σας αναφέρω κάνα δυο έτσι εν συντομία. Ένας κλέφτης συνελήφθη την ώρα που έκλεβε ένα καπέλο από ένα κατάστημα και έτυχε να περνάει περιπολικό της άμεσης δράσης απ' έξω, τον συλλαμβάνει, που ήσουν, γιατί έσπασε στο τζάμι και πήρε το καπέλο, δεν πήρα χρήματα, πόσα πήρες, δεν πήρα τίποτε. Τελικά οδηγήθηκε στο τμήμα, κατά την ανάκριση διαπιστώθηκε ότι αυτός ο κλέφτης του καπέλου του άρεσε κάθε πρωί να πηγαίνει στη δουλειά του και να φοράει ένα διαφορετικό καπέλο. Αυτό ήταν το χόμπι του. Και σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρήκαν 400 τόσα καπέλα αποθηκευμένα. Του λέει και ο αστυνόμος, «Ρε Χριστιανέ μου, τι τα θες? Έχω κι εγώ ένα χόμπι. Δεν πείραξα ποτέ. Στο ταμείο δεν πλησίασα κανενός μαγαζιού που διέριξα. Καπέλα μόνο έπαιρνα. Τι να κάνω?» Άλλο περιστατικό διαφορετικό. Η κυρία λέει στον σύζυγο, «Αγάπη μου, η εταιρεία με στέλνει εκτός Αθηνών αύριο». Ήταν Σάββατο, Παρασκευή της Τόπε, αύριο Σάββατο. «Εκτός Αθηνών και είναι ανάγκη να πάω για μια σοβαρή δουλειά. Μα τώρα βρέθηκες που αύριο είχαμε κανονίσει και κάτι τέτοια, τι να κάνουμε, εντάξει να πας». Την άλλη μέρα το πρωί ετοιμάστηκε ο σύζυγος και φεύγει για να πάει στο ταξίδι εκτός Αθηνών. Κρήτη, δεν θυμάμαι τώρα που είχε πει ότι θα πήγαινε. Και ξαφνικά βρίσκεται με την ερωμένη του σε ξενοδοχείο προαστίου της Αθήνας, σε προάστιο της Αθήνας, αντί για το επαγγελματικό ταξίδι. Την ώρα που κατέβαιναν από το δωμάτιο του ξενοδοχείου να πάνε στο απέναντι μπαρ να πιούν ένα ποτό, μόλις ανοίγουν την πόρτα για να βγουν, την πόρτα του ασανσέρ για να βγουν έξω, βλέπουν μπροστά τους την σύζυγο με τον εραστή δικό της και γίνεται ένα μαλλιοτράβηγμα και ένας χαμός, η άμεση δράση φτάνει κατεπηγότος, προσπαθούν εκεί, τους πέσανε απάνω, τους χωρίσανε. Θα μου πεις, είναι δυνατόν? Είναι, όλα είναι δυνατόν, μη σας κάνει εντύπωση τίποτε, τα πάντα είναι δυνατά να γίνουν. Εγώ που έχω δει τόσα στη ζωή μου, δεν αποκλείω ποτέ και για τίποτε τα πάντα. Εν πάση περιπτώσει, θα βρείτε εδώ τέτοια περιστατικά πάνω από 300. Οπότε μπορείτε να το προμηθευτείτε και λέω για τούτο το βιβλίο ότι είναι μια όαση αυτή την περίοδο που βιώνουμε το ένα τραγικό περιστατικό με το άλλο. Έρχεται η Πάτρα, μετά την Πάτρα, με τα τρία παιδάκια έρχονται οι βιασμοί της ανήλικης 12χρονης,
Κολονό, η άλλη ιστορία με τον πατέρα Αντώνιο που γίνεται τόσος θόρυβος τώρα και τον κατηγορούμε χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας τη μεγάλη προσφορά των 25 ετών που υπήρχε αυτή η δομή. Είναι ένα σωρό γυναικοκτονίες, όπως λέγονται. Εγώ δεν θέλω να τις λέω γυναικοκτονίες, αλλά πάει να καθιερωθεί αυτός ο όρος γυναικοκτονία. Όχι, και η γυναίκα άνθρωπος είναι. Δεν μπορεί να λέμε γυναικοκτονία, ούτε ανδροκτονία. Υπάρχει ένας όρος ανθρωποκτονία. Γιατί να την πεις γυναικοκτονία. Θα την πω ανδροκτονία άμα σκοτώσει τον άντρα της ή άμα σκοτώσει έναν άντρα. Εν πάση περιπτώσει, είτε εγώ πιστεύω έτσι είτε αλλιώς, πάει να καθιερωθεί αυτός ο όρος γυναικοκτονία. Λοιπόν, και το ένα περιστατικό μετά το άλλο με τις δολοφονίες γυναικών. Αυτό το βιβλίο είναι μια όαση μέσα σε αυτή τη μαυρίλα που βιώνουμε αυτόν τον καιρό. Εγώ σας ευχαριστώ, δεν θέλω να σας απασχολήσω, μόνο ό,τι ερωτήσεις έχετε να υποβάλλετε και αν θέλουν, όποιοι θέλουν, να κάνουν και παρέμβαση και ερώτηση και οτιδήποτε. Εγώ ευχαριστώ την ελληνική αστυνομία και την συνάδελφό μου και τον κύριο Νικολόπουλο και την Ηλιάνα τη συνάδελφό μου που ήταν στο πάνελ και τον συνάδελφο τον Νίκο και τους άλλους που μίλησαν και με τίμησαν. Θέλω να ευχηθώ σε όλους σας καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά, να σταματήσει το συντομότερο δυνατόν ο πόλεμος στην Ουκρανία και να απαλλαγούμε επιτέλους μία και καλή πλέον από αυτόν τον παλιοκορονοϊό που μας ταλαιπωρεί 3 χρόνια τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές. Ευχαριστούμε τον κύριο Σόμπολο. Να καλησπερίσω και τον κύριο Δήμαρχο. Στην εισαγωγή μου δεν ήταν εδώ. Να περάσουμε σε κάποιες ερωτήσεις ή τοποθετήσεις, αν θέλει κάποιος από το κοινό. Ο κύριος Σόμπολος έχει τη διάθεση. Η συνάδελφος θα συντονίσει η Ηλιάνα Πετρή. Ο κύριος Κοκαλάκης. Έκανε το χέρι του έτσι. Κάποιος από τους εκλεκτούς φίλους από την αστυνομική διεύθυνση εδώ. Τον κύριο Νικολόπουλο κάποιος. Ο συνάδελφος, ο Στάθης ο Πίτσης. Το βήμα της κομφασίλιαν. Καλησπέρα. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω με την πολύχρονη εμπειρία που έχετε, αν θεωρείτε ότι το ποινικό σύστημα στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα χαλαρό και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της εγκληματικότητας. Είναι ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει όπως απασχολεί και την ελληνική κοινωνία. Πόσες φορές έχω ακούσει αυτός θέλει σκότωμα. Πρέπει να τον στείλουμε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Είναι αλήθεια ότι η θανατική ποινή, όπως πολύ καλά γνωρίζετε οι περισσότεροι, έχει καταργηθεί το 1972. Τελευταίος που εκτελέστηκε καταδικαστής εις θάνατον, όπως λέγαμε τότε, ήταν ο Λιμπέρης, ο οποίος έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα που έμενε η γυναίκα του που είχε χωρίσει και έμενε η γυναίκα του, τα 2 παιδάκια του και η πεθερά του και τους έκαψε και τους 4
ζωντανούς. Η γυναίκα μάλιστα βρέθηκαν οι τρεις καμένοι, η γυναίκα έζησε κάποιες ώρες και ξεψύχησε αργότερα στο νοσοκομείο. Αυτός λοιπόν ήταν ο τελευταίος που εκτελέστηκε όσο ίσχυε η θανατική ποινή στην Ελλάδα, ο Λιμπέρης, στην Κρήτη. Και πριν από το Λιμπέρι, οι δύο Γερμανοί κακοποιοί που σκότωναν για το τίποτε έβαζαν βενζίνη στο βενζινάδικο και την ώρα που έλεγε ο Βενζινοπόλης τόσα λεφτά, τράβαγε το πιστόλι και τον πυροβολούσε και τον έστειλε στον άλλο κόσμο. Λοιπόν, η θανατική ποινή καταργήθηκε. Εγώ είμαι σύμφωνος μετά τα όσα έχω δει να καταργείται η θανατική ποινή, να καταργηθεί η καταδικαστική ποινή εις θάνατον, η θανατική ποινή, αλλά όμως να μην επιβάλλονται ποινές χάδια. Η απάντησή μου είναι για κάποια αδικήματα, εντάξει, όχι ισόβια, όταν λέμε ισόβια να σε σόλεις τη ζωή μέσα στη φυλακή, όχι, δεν είναι σωστό αυτό, όμως να μην είναι και 16 χρόνια, εκ των οποίων 16, τώρα τα πήγαν 18 μου φαίνεται, εκ των οποίων 16 να εκτείει τα μισά ή καμιά δεκαριά το πολύ και μετά έξω. Αυτό είναι ποινή χάδια. Δεν λέω να είναι σ' όλη του τη ζωή μέσα, αλλά ούτε όμως από το ένα άκρο να πηγαίνουμε στο άλλο άκρο. Υπάρχει και η μέση οδός. Τιμώρησε τον λίγο παραπάνω με περισσότερα χρόνια. Βλέπετε, σκότωσε 11 ή 17 Νοέμβρη. Στα 25 χρόνια είναι έξω. 100 να σκοτώσεις, η νομοθεσία μας λέει το ανώτερο μέχρι 25 χρόνια θα είσαι μέσα. Καταδικάζεται ο ληστής για ληστείες και για άλλα αδικήματα. Σε 200 χρόνια συνολικά φυλακή μένει 3-4 μέσα και μετά έξω. Θέλει διόρθωση σε κάποια πράγματα αυτού του είδους η ποινική δικονομία μας. Βέβαια αυτά είναι και θέματα των αρμοδίων υπουργείων που πρέπει να το δουν, όχι χαλαρότητα, αλλά όχι όμως και από το ένα άκρο να πηγαίνουμε στο άκρο. Μέση οδός, ούτε και σε μερικά από τα αδικήματα, εκεί πρέπει να, η ανώτατη ποινή πρέπει να επιβάλλεται και όχι η ποινή χάδια. Ο Νίκος, ο συνάδελφός μου, ο κύριος Δημαράς που έκανε ρεπορτάζ πολλά χρόνια στο δικαστικό ρεπορτάζ και έχει γράψει και ένα βιβλίο με ευτράπελα του δικαστικού, γνωρίζει ότι και παλαιότερα επιβάλλονταν ποινές πιο αυστηρές και εξαίτιαν τις ποινές αυτές. Τώρα τελευταία έχουν χαλάρωσαν τα πράγματα. Δεν χρειάζεται. Τον πιάνεις τον ληστή, τον βάζεις μέσα, εκτείει ένα μέρος από την ποινή, βγαίνει έξω, συνεχίζει την ίδια δουλειά. Κάποια πράγματα πρέπει να διορθωθούν. Αυτή είναι η άποψή μου, αλλά... Γι' αυτό από τα ρίδι, αγαπητέ Πάνο, να συγκυρώσω στην ερώτηση. Από τα ρίδι, αφώνηκε πολλές φορές στις τάξεις, σε όλες τις υπηρεσίες, στο να εκτελούν με τήρηση, απόλυτη τήρηση τους κανόνες της τάξης. Δηλαδή, συλλαμβάνουν κόσμο, το βλέπω κάθε μέρα πολύ συχνά στη Θεσσαλονίκη. Τους πάρει στο Θεσσαλονίκη, είτε με τακτική δικάσιμο, η οποία θα γίνει μετά από δύο χρόνια, είτε αφήνονται ελεύθεροι, αν είναι ακόμη και κακουργήματα,
πάνε σε τακτική ανάπτυξη και τις περισσότερες φορές τους αφήνουν ελεύθερους. Με περιοριστικούς όρους κατερεσταγήθηκα τώρα. Ανοίγει σε ένα βαθμό και τα όργανα της τάξης, και το λέω με τα γνώσεως αυτό, ότι τους αποθαρρύνουν στο να τηρούν με περισσότερη αυστηρότητα τους νόμους και αυτό παίρνει και μια χαλαρότητα, αν θέλετε μια αυθαιρεσία στην καθημερινή μας ζωή. Δηλαδή, πώς οδηγούμε στους δρόμους. Βλέπουμε μια χαλαρότητα στη συμπεριφορά μας, στις νοδίες, στα τρόφιμα, μια γενικότερη αυθαιρεσία, γιατί δεν υπάρχει η αίσθηση της τήρησης του νόμου από εκεί που είναι η κορυφή, που είναι η δικαιοσύνη. Όταν δηλαδή ένας, ακόμη ένας επιχειρηματίας και εσωτερικεύει, εκδικαστεί η υπόθεση του μετά από 7 χρόνια ή για οποιοδήποτε άλλο δείγμα, τα έχουμε ζήσει αυτά πάρα πολλές φορές. Πας στο δικαστήριο, αναβάλλεται 10 φορές η δίκη και αντί να έχει τελειώσει σε ένα χρόνο, πας 10 χρόνια. Πηγαίνω, έρχεσαι στα δικαστήρια, αναβάλλεται για τον τάδε λόγο, αναβάλλεται για εκείνο, μα αναβάλλεται για τον άλλο λόγο, πάμε για 3 μήνες αργότερα, πάμε για 6 μήνες αργότερα. Και περνάνε τα χρόνια και η δίκη δεν γίνεται και ταλαιπωρείται και ο μάρτυρας και ο κατηγορούμενος και το θύμα της όποιας υπόθεσης. Είναι παθογένειες αυτές που κάποτε κάποιος θα πρέπει να σκύψει και να τις, για να αντιμετωπιστούν κάποτε αποτελεσματικά. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Για αναφερθήκατε κι εσείς στον όρο γυναικοκτονία, που δεν δέχεστε, άλλοι δέχονται, άλλοι δεν δέχονται. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι σήμερα γυναικοκτονία αποκαλούμε αυτό που κάποτε λέγαμε έγκλημα πάθους. Κάθε έγκλημα έχει ένα χρώμα, μια αιτία που γίνεται. Υπάρχουν τα εγκλήματα πάθους, υπάρχουν τα εγκλήματα που γίνονται σε εμβρασμό που λένε στα δικαστήρια ψυχικής ορμής, τσακώνεσαι με τη γυναίκα του, ο άλλος και πάνω στο καυγά τη σκοτώνει. Υπάρχουν διαφόρων ειδών αιτίες και αφορμές που γίνονται. Όμως, εκείνο το οποίο θέλω να επισημάνω εγώ είναι ότι δεν γίνονται τώρα, μόνο τώρα και γυναικοκτονίες όπως λέτε και άλλου είδους εγκληματικές πράξεις που τις αναδεικνύουμε σήμερα σε μεγάλο βαθμό. Πάντα γίνονταν τα εγκλήματα αυτά των βιασμών, των απόπειρες βιασμού. Όλα αυτά γίνονταν πάντα. Εγώ με πόσα τέτοια έχω ασχοληθεί και έχω δουλέψει. Όμως παλαιότερα δεν μίλαγαν, δεν άνοιγε το στόμα η γυναίκα, η κοπέλα για να πει ότι αυτός με πιέζει, μου κάνει αυτό και βοηθήστε με. Δεν τόλμαγε η γυναίκα να ανοίξει το στόμα της. Με αποτέλεσμα αυτά τα αδικήματα που τώρα άρχισαν και ανοίγουν στόματα και καταγγέλλονται να αναδεικνύονται, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και λέω πάντα για αυτού του είδους τις εγκληματικές πράξεις πρέπει να ενημερώνουμε. Ακούμε ότι σε ένα σπίτι γίνεται ο χαμός καθημερινά. Μην καθόμαστε με χέρια σταυρωμένα και να παρακολουθούμε τον τύραννο σύζυγο να βασανίζει τη γυναίκα του. Να βασανίζονται και τα παιδιά που ακούνε μέσα ό,τι γίνεται και να μην κάνουμε τίποτε. Και όταν γίνει το κακό, φτάσουμε στο έγκλημα, τότε όλοι κινητοποιούμαστε και λέμε «Ω, έκανε αυτά και έπρεπε να γίνει εκείνο». Όχι,
άνοιξε το στόμα σου, πάρε ένα τηλέφωνο και πες αυτό και αυτό συμβαίνει. Δεν είναι κάρφωμα που λέγαμε παλιότερα. Θυμάμαι παλιά δεν τολμούσαμε να πούμε πάρε τηλέφωνο και ενημέρωσε την αστυνομία για το τάδε γεγονός. Βλέπεις έναν έμπορο ναρκωτικών έξω από ένα σχολείο που δίνει ναρκωτικά. Πάρε τηλέφωνο, Χριστιανέ μου, όχι, είναι καρφί άμα πάρω, καρφί της αστυνομίας. Όχι, δεν είναι καρφί της αστυνομίας, είναι υποχρέωσή σου, υποχρέωσή μας ολωνών να αναφέρουμε στην αστυνομία, στο Δήμο, στην όποια άλλη υπηρεσία ότι αυτό και αυτό συμβαίνει. Να προλαβαίνουμε, όχι κατόπιν εορτής. Όπως λέγαν παλιότερα, άμα δεν τη λακούβα στο δρόμο, άμα δεν γίνει το τροχαίο δυστύχημα, δεν τη φτιάχνει ο δήμαρχος, ο περιφερειάρχης, λέγαν παλιά. Μη το κάνουμε έτσι, να προλαβαίνουμε το κακό, μη το αφήνουμε να προχωρήσει να γίνει και μετά να λέμε όχ, έγινε αυτό, δεν το περίμενα, έπεσα από τα σύννεφα και κάτι τέτοια. Αυτή είναι η εγκλήματα όμως γίνονταν παλιότερα και παλιότερα και συγκλονιστικές υποθέσεις γίνονταν παλιότερα. Δεν είναι τωρινό το φαινόμενο. Τώρα τα αναδεικνύουμε περισσότερο γιατί υπάρχουν και πολύ περισσότερα μέσα ενημέρωσης. Δεν είναι μόνο οι εφημερίδες που ήταν παλιά και ήταν και τα κρατικά κανάλια. Τώρα και κανάλια υπάρχουν και εφημερίδες πολλές και τα site και όλα τα έχουμε στο κινητό τηλέφωνο και με ένα πάτημα του δακτύλου μας μπορούμε να τα βρούμε όλα. Λοιπόν, ενημέρωση για να προλαβαίνουμε το κακό. Αυτό είναι το δικό μου σύνθημα που θέλω να περάσω, να ενημερώνουμε αστυνομία, δήμο, δομή, άλλη υπηρεσία, οποιονδήποτε, ότι κάτι κακό γίνεται σε αυτή την οικογένεια, τρέξτε για να προλάβουμε. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, θέλει να ρωτήσει κάποιος κάτι να τοποθέτησει. Ο δάσκαλος, ο κύριος Ερωμνίου. Ελάτε, δάσκαλε. Κύριε Σόμπολε, καλώς ήρθατε στο νησί μας. Χαίρομαι που είμαι απόψε εδώ και παρακολούθησα αυτή την εκδήλωση. Θα ήθελα να μου πείτε την εξής, να μου απαντήσετε στην εξής ερώτηση. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, στα δελτία ειδήσεων, όλα τα γεγονότα, είτε ήταν πολιτικά, είτε κοινωνικά, είτε εγκλήματα κλπ., αναφέρονταν μέσα σε ένα 20 λεπτό και το δελτίο τελείωνε. Οι παλαιότεροι αυτό θα το θυμούνται. Μετά και την είσοδο της ιδιωτικής τηλεόρασης, παρατηρούμε τώρα ότι ένα δελτίο ειδήσεων, το οποίο αποτελείται με 5-6 ειδήσεις, οι πιο σημαντικές κατά τη γνώμη μου, μπορεί να διαρκέσει και 50 λεπτά. Και παρατηρούμε λοιπόν κάποιες ειδήσεις, όπως αυτές με τον πατέρα Αντώνιο, με την Πισπυρίγκου και λοιπά, να μην λέω άλλα, που διαρκούν κάθε βράδυ, λες και παρακολουθούμε ένα σύριαλ. Αυτή είναι η γνώμη μου. Μήπως θα έπρεπε εδώ, μήπως αυτό αποτελεί υπερβολή, ποια είναι η γνώμη σας? Γιατί θεωρώ ότι δεν είναι τόσο καλό. Δεν προάγει πολιτισμό και κατ' εμέ θα πρέπει να μπουν κάποια όρια στους δημοσιογράφους. Συγγνώμη γι' αυτό, έτσι το αντιλαμβάνομαι. Ποια είναι η γνώμη σας? Και πριν φύγω, θα ήθελα να σας κάνω δώρο ένα βιβλίο που το έχω γράψει εγώ. Είμαι εκπαιδευτικός για να θυμάστε το νησί μας. Καλές γιορτές σε όλους. Ευχαριστώ. Η ιστορία του Δημοτικού Σχολείου Καρδάμενας. Είναι το χωριό μου. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλές γιορτές. Τώρα, απάντηση. Απάντηση. Πάντα
προβάλαμε τα γεγονότα. Θυμάμαι δεκαετία του 80, όταν είχαμε τέτοια γεγονότα, αστυνομικής φύσεως θέματα, χοντρές υποθέσεις, το μόνο που μας έλεγαν οι διευθυντές, οι υπεύθυνοι, βρες φωτογραφία του δράστη, βρες φωτογραφία του θύματος για να τη βάλω στην πρώτη σελίδα. Τότε ήταν οι εφημερίδες που δίνανε έμφαση. Τώρα έχουμε ένα σωρό μέσα ενημέρωσης που προβάλλονται. Πράγματι, πολλές από τις υποθέσεις τις προβάλλουμε και με το παραπάνω από όσο πρέπει. Ξεφεύγουμε. Πολλές φορές λέω στους συναδέλφους μου, και μάλιστα τελευταία που μιλούσα στην Ένωση Συντακτών στους νεότερους δημοσιογράφους, τους έλεγα, τους είπα, θα λέτε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Μην λέτε πράγματα που δεν, για να εντυπωσιάσετε, για να σηκώσετε τηλεθέαση και ακροαματικότητα. Όχι, θα λέτε αυτό που συμβαίνει. Αν υπάρχει εξέλιξη στην όποια υπόθεση, να τη δώσετε. Αν δεν υπάρχει, δεν θα κάνετε κλειδαρότρυπα και να κουτσομπολεύετε τι έκανε η κυρία, η μάνα της Πάτρας τώρα που είπατε, ο πατήρ Αντώνιος. Για τον πατέρα Αντώνιο, πόσες φορές τους είπα και στην τηλεόραση το έχω πει, αν έκανε αυτά τα αδικήματα για τα οποία κατηγορείται, πρέπει να περιμένουμε. Δεν είμαστε εμείς εκείνοι που θα τον καταδικάζουμε κάθε μέρα, θα τον αθωώνουμε κάθε μέρα. Όχι. Εμείς η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να ενημερώνεται για τις όποιες εξελίξεις και στη συνέχεια να δίνει την όποια εξέλιξη. Όχι να κάνει δίκη, τηλεδίκη στην τηλεόραση και να καλεί μάρτυρες και να τους εξετάζει και να καταδικάζουμε τον πατέρα Αντώνιο και τον όποιον πατέρα Αντώνιο. Εγώ λέω, αν είναι ο πατήρ Αντώνιος ένοχος, να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Όμως μην παραβλέπουμε και μια 25ετία προσφοράς. Πόσα παιδιά έχουν βοηθηθεί από τον πατέρα Αντώνιο, πόσος κόσμος βοηθήθηκε. Αν όμως ξέφυγε, να τιμωρηθεί και εκείνος και η πρεσβυτέρα και οι όποιοι αρμόδιοι εκεί. Το ίδιο και με την Πισπυρίγκου, με τα τρία παιδιά στην Πάτρα. Αν είναι ένοχοι, εγώ έχω πει από την πρώτη στιγμή, αν είναι ένοχοι και έχουμε αποδείξεις και καταδικαστεί αμετάκλητα όμως, να τελειώσουν όλες οι εφέσεις και λοιπά αμετάκλητα, ότι σκότωσε τα τρία παιδάκια της με τον τρόπο αυτόν που λέμε, που λέγεται, τότε θα μιλάμε για το έγκλημα του αιώνα. Δεν ξανά έχει γίνει τέτοιο έγκλημα σαν κι αυτό, αν τελικά αποδειχθεί. Μην τη βγάζουμε όμως εμείς ένοχοι από τώρα την γυναίκα αυτή. Και το λέω αυτό, το είπα και στους συναδέλφους μου, στους νεότερους, γιατί έχουν δει τα μάτια μου πάρα πολλές υποθέσεις. Μία θα σας αναφέρω, που την αναφέρω συχνά από τις πολλές. Στο Ίτυλο της Λακωνίας είχε βρεθεί ένα ζευγάρι σκοτωμένο μέσα σε μια ταβερνούλα που είχαν εκεί. Συλλαμβάνεται η κόρη. Πόσο ήταν, κάνα 25, κάτω από 30 πρέπει να ήταν η κόρη. Ότι αυτή σκότωσε τη μάνα της και τον πατέρα της. Η χωριανή
κατέθεταν ότι είχαν κάθε μέρα προστριβές για τα περιουσιακά τέτοια θέματα και τσακώνονταν καθημερινά και τη σκότωσε αυτή, κάποιοι κατέθεσαν, χωρίς να έχουν 100% να τη δουν, να τους σκοτώνει. Συλλαμβάνεται η κοπέλα, η κόρη, τη βρίσκω εγώ που πήγα ως απεσταλμένος τότε της ΕΡΤ και της παίρνω συνέντευξη και εκείνη να φωνάζει: «Δεν σκότωσα εγώ, κυρία Σόμπολε, τη μάνα μου και τον πατέρα μου, και μάλιστα τον πατέρα μου τον αγαπούσα πολύ, δεν το σκότωσα εγώ». Γίνεται η δίκη στο κακουργιοδικείο, δύσεις θάνατον η κοπέλα. Όταν πέρασαν 4 χρόνια μετά, φυλακή η κοπέλα. Και πρόκειτο λοιπόν να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό, στο εφετείο που λέμε, η υπόθεση, λίγες μέρες πριν, συλλαμβάνονται στην Αθήνα, μια συμμορία συλλαμβάνεται, μια συμμορία κακοποιών, δολοφόνων. Και μεταξύ των άλλων δολοφονιών που ομολογούν και περιγράφουν πώς το έκαναν το κάθε έγκλημα, ομολογούν και το έγκλημα στο Ίτυλο της Λακωνίας, το διπλό έγκλημα. Φυσικά αθωώθηκε η κοπέλα στο δεύτερο βάθμιο, αλλά ποιος την αποζημιώνει αυτή την κοπέλα που εμείς φώνησα την ανεβάζαμε, φώνησα την κατεβάζαμε στις εφημερίδες, στις τηλεοράσεις. Γι' αυτό έχω διδαχθεί από, όχι από αυτό μόνο, πάρα πολλά περιστατικά. Γι' αυτό λέει η παροιμία, καλύτερα να καταδικαστούν, να αθωωθούν 99 ένοχοι παρά να καταδικαστεί ένας αθώος. Μπερδεύτηκα τώρα. Εν πάση περιπτώσει καταλάβατε τι λέω. Αυτή είναι και έτσι άχθηκα και λέω όχι, να μην βγάζουμε εμείς αποφάσεις. Να περιμένουμε και δεν είναι η δουλειά του δημοσιογράφου να δικάζει, να καταδικάζει, να αθωώνει. Η δουλειά μας είναι να ενημερώνουμε σωστά και αντικειμενικά τον κόσμο πάνω από συμφέροντα, πάνω από κόμματα, πάνω από παρατάξεις, πάνω από θρησκείες, να λες αυτό είναι μικρόφωνο, αυτό είναι μπλοκ για να γράφω, να σημειώνω. Κάποτε πρέπει, αυτό λέω και στους νέους συναδέλφους μου, δεν μπορεί να εμείς να γινόμαστε δικαστές. Μην μπερδεύουμε τους ρόλους μας, το λέω πάντα. Ούτε αστυνόμοι να γινόμαστε, ούτε εισαγγελείς, δικαστές, όχι. Είμαστε δημοσιογράφοι. Και θυμάμαι μια φορά, θα σας αναφέρω ένα περιστατικό και ολοκληρώνω, στις φυλακές της Κέρκυρας, στον Άγιο Στέφανο, του Αγίου Στεφάνου, είχε γίνει εξέγερση των φυλακών. Κακοποιοί κρατούνταν σε εκείνες τις φυλακές πασίγνωστοι. Ροχάμης, ο Νίκος ο Κοεμτζής, ο οποίος έφυγε από τη ζωή εδώ και 2-3 χρόνια. Πήγα εκεί για να καλύψω το γεγονός. Όταν με είδαν αυτοί οι κρατούμενοι των φυλακών που ήταν ανεβασμένοι πάνω σε μάντρες, σε παράθυρα, και φώναζαν διάφορα συνθήματα εκεί, όταν με βλέπουν που πλησίασα με το συνεργείο, «Α, ο Σόμπολος, ήρθε ο Σόμπολος», και να χειροκροτούν και να γίνεται ένας χαμός. Ο εισαγγελέας που ήταν εκεί με παίρνει ιδιαίτερος και μου λέει, «Θέλω να σας παρακαλέσω κάτι. Είδα ότι αυτοί σας υπολογίζουν. Σας παρακαλώ
να μπείτε μέσα, να κάνετε εσείς διαπραγμάτευση και να κατέβουν, να σταματήσουν την εξέγερση και να επιστρέψουν στα κελιά τους. Εσάς από ό,τι είδα θα σας ακούσουν. Σκέφτηκα και λίγο και του λέω, κύριε Εισαγγελέφ, δεν είναι η δουλειά του δημοσιογράφου αυτή. Εγώ δεν είμαι ούτε διαπραγματευτής, ούτε αστυνομικός, ούτε εισαγγελέας που είστε εσείς. Δεν μπορώ να το κάνω, λυπάμαι. Και πιστέψτε με, δεν το έκανα. Και πιστέψτε με, πέρασαν μέρες που με βασάνιζε τύψη συνειδήσεως αν έπρεπε να το κάνω ή δεν έπρεπε να το κάνω αυτό το πράγμα. Και τελικά κατέληξα, ορθώς δεν έκανα τον διαπραγματευτή. Δεν είναι η δουλειά, μην μπερδεύουμε τους ρόλους μας. Αυτή είναι η απάντησή μου. Μην μπερδεύουμε τους ρόλους μας. Η ερώτησή σας, εγώ δεν ξέχασα να πω προηγουμένως ότι ο Πάπας ο Θεός, γι' αυτό είπα ότι η δημοσιογραφία του Φιλικολά ήταν επί συνεχείς διετίες πρόεδρος της ΕΣΥΑ. Επίσης ήταν πρόεδρος του ταμείου μας, του ενιαίου δημοσιογραφικού οργανισμού επικουρικής ασφάλισης και περίθαλψης. Η ερώτηση λοιπόν του κυρίου εκπαιδευτικού, επειδή θεωρώ και επειδή διατέλεσα και εγώ στην Ένωση Συντακτών Μακεδονίας Τράκης τρεις φορές, εκ των οποίων δύο φορές προεδρεύω του Συμβουλίου Δεοντολογίας, θέλω να σας πω λοιπόν ότι και η Ένωση Συντακτών Αθηνών έχει Συμβούλιο Δεοντολογίας, Επιτροπή Δεοντολογίας, και υπάρχει και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Επισημαίνω λοιπόν ότι αυτό που είπε ο Πάνος νωρίτερα, ότι οι πολίτες πρέπει να είναι ενεργοί, μπορούν να απευθύνονται στα συμβούλια δεντολογίας των ενώσεων συντακτών, διότι αμέσως μετά από και αυτό. Και αυτεπάκελτα ήδη έχουν βγει ανακοινώσεις για αυτό φυσικά, που είπε ο αλλά υπάρχουν φίλος και, μας υπάρχουν και συγκυτεύουν κάποιες. Και πειθαρχικά. Τώρα, αυτές οι πολύ ωραίες εκπομπές γίνονται 100% για λόγους εμπορικούς. Δηλαδή, το αναλάβουν σε ένα εμπορικό προϊόν. Επειδή εκείνη την ώρα η AGB καταγράφει. Καταγράφει τηλεθεάσεις, καταγράφει ανθρωπιστικό έδεσμο. Θύμα όμως είναι ο ελληνικός λαός. Επειδή το ΕΣΟΡΟΥ, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, παίρνει αποφάσεις μετά από 7 χρόνια για μία υπόθεση που θα κάνετε, πρέπει τους πολίτες, γιατί οι τηλεοράσεις, τα μέσα ενημέρωση γενικά επηρεάζουν άμεσα και την καθημερινά την κοινωνία και τη συμπεριφορά μας. Πρέπει εδώ να ενεργοποιηθούν περαιτέρω και οι πολίτες για να τελειώσουν πράγματι αυτά τα περιστατικά και αυτές οι εικόνες οι οποίες οι είναι τηλεδίκες, οι τηλεδίκες και απαξιών επάγγελμα. Ευχαριστούμε τον κύριο Δημαρά. Αν δεν υπάρχει μία άλλη ερώτηση, κύριε Σόμπολε, μία τελευταία ερώτηση από μένα, αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος να ρωτήσει. Ο κύριος Κλάδης, πείτε. Είστε εδώ. Κύριε Πάνο. Ο Σόμπολος έχει ταυτιστεί με τη δημοσιογραφία, τη συνέπεια, το κύρος, την εμπιστοσύνη. Τα ξέρουμε και τα ξαναλέμε. Αν θέλετε να απαντήσετε μονολεκτικά ή αν θέλετε. Υπάρχει αντίστοιχο Σόμπολος σήμερα. Ένα κρατημένο. Και ένα δεύτερο. Το καινούριο σας βιβλίο που είναι δεδομένο που θα φλέξει, όχι αυτό που παρουσιάζουμε σήμερα, με τη τιμή και τη χαρά να παρουσιάζουμε, αλλά και αυτό που ετοιμάζεται και είναι απολύτως πιασάρικα να πάει στο σώμα μου. Εάν θέλετε, αν μπορείτε να δεσμευτείτε εκτός εισαγωγικών, να ξαναπαραβρεθείτε στο νησί μας, οτιδήποτε άλλο, για να μην φτάσουμε σε σημείο να βάζουμε και βίσμα, να φέρουμε τηλέφωνο, τον υπεύθυνο των εκδόσεων του Πατάκη. Ξέρετε ποιος είναι ο υπεύθυνος εκδόσεων του Πατάκη, είναι άλλος κύριος. Είναι από εδώ, από την Κόπη, η μητέρα είναι εδώ μαζί μας. Γιώργος ο Πάτμιος. Ο Γιώργος ο Πάτμιος. Στο πρώτο σας υπόσχομαι ότι θα έρθω ξανά κάτω. Θα έρθω.
Θα έρθω οπωσδήποτε, γιατί την αγάπησα αυτό το διήμερο που βρίσκομαι, την αγάπησα την ΚΟ και είναι το κάτι άλλο. Και να φανταστείτε, έλεγα σε συναδέλφους και σε φίλους εδώ που μιλάγαμε, κοιμήθηκα το βράδυ, χθες το βράδυ, και δεν κατάλαβα, λες και μέχρι το πρωί ούτε κουνήθηκα, ούτε λέω τόσο ωραίο κλίμα έχει εδώ η ΚΟΣ συν της άλλης. Πόσο το ευχαριστήθηκα δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και μετά τα όσα είδα σήμερα που πήγαμε από τη μια άκρη του νησιού στην άλλη, όσο μπορέσαμε βέβαια, γιατί δεν μπορέσαμε να τα δούμε. Γι' αυτό λοιπόν, κύριε Κλάδη, να είστε, σας υπόσχομαι, δημόσια δηλαδή αναλαμβάνω, θα πω στον εκδοτικό οίκο να συνεννοηθείτε και να έρθουμε πάλι εδώ. Να είστε βέβαιος ότι θα είμαστε πάλι μαζί εδώ. Να είμαστε καλά, πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά. Το δεύτερο ποιο ήταν? Άλλος Σόμπολος θα βγει. Αν υπάρχει Σόμπολος, υπάρχουν, πάντα υπάρχουν. Αυτό προσπαθούμε, να υπάρχουν άνθρωποι που να σέβονται τη δουλειά που κάνουν. Τι λέω στους νέους που μιλάω όταν ορκίζονται, όπως λέμε εμείς, στην Ένωση Συντακτών κάθε χρόνο? Να θυμούνται δύο λέξεις. Δύο λέξεις. Ήθος και εργατικότητα. Ήθος, εργατικότητα. Τα έχετε, τους λέω, αυτά τα δύο, θα πάτε μπροστά. Δεν τα έχετε, θα σας φταίει ο αρχισυντάκτης, θα σας φταίει ο διευθυντής, θα σας φταίει ο συνάδελφος και θα σας αποβάλει το επάγγελμα. Η λέξη ήθος περιλαμβάνει αγάπη, αδελφοσύνη, ανθρωπιά, αλληλεγγύη, πολλές έννοιες, και φυσικά και η εργατικότητα. Αυτό βέβαια δεν ισχύει μόνο για μας, για τους δημοσιογράφους, ισχύει για όλα τα επαγγέλματα. Άμα είσαι καλός στην όποια δουλειά σου, σίγουρα θα πας μπροστά. Δεν είσαι, θα έρθει μια φορά ο άλλος, αν έχεις μαγαζί, στο μαγαζί σου θα έρθει δεύτερη, τον κοροϊδεύσες μία, τον κοροϊδεύσες, άντε δεν πρόκειται να σε ξαναδεί. Λοιπόν, αυτές τις δύο λέξεις εγώ επιμένω, ήθος και εργατικότητα, τίποτα άλλο. Ένα τελευταίο ερώτημα τότε για να κλείσουμε. Μου το έκλειψε ο δάσκαλος. Ήταν ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης και των δημοσιογράφων στις πολύκροτες υποθέσεις που έχουν απασχολήσει την πατρίδα μας. Αλλά απαντήσατε ουσιαστικά στον δάσκαλο, οπότε θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Μια και έχουμε ένστολους εδώ και είχαμε ένα περιστατικό με τον 16χρονο Ρωμά. Θέλω λίγο να μας, και από την εμπειρία τη δική σας, ο ρόλος των αστυνομικών, γιατί ουσιαστικά είναι οι πρώτοι που φτάνουν στο οποιοδήποτε συμβάν. Και αν έχουμε δολοφονία και αν έχουμε διάρρηξη και κατά πόσον η κοινή γνώμη επηρεάζεται από αυτά που λέμε εμείς, που θα πούμε στο ραδιόφωνο, που θα γράψουμε, που θα πούμε στην τηλεόραση. Ο ρόλος ο δικός μας, υπάρχει περίπτωση να επηρεάσει όχι μόνο την κοινή γνώμη αλλά και παραπάνω? Μπορεί να επηρεάσει την κοινή γνώμη ο δημοσιογράφος ή οι δημοσιογράφοι που κάνουν. Την επηρεάζουν. Γι' αυτό φωνάζουμε και λέμε αλήθεια, να λέμε την πραγματικότητα, να μην παίρνουμε θέση ούτε υπέρ του αστυνόμου, ούτε υπέρ του κακοποιού, ούτε υπέρ κανενός. Να λέμε την πραγματικότητα, αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Και από εκεί και πέρα άσε τον καθέναν να το κρίνει όπως εκείνος νομίζει. Γιατί τα βλέπουμε όλοι με διαφορετικά μάτια. Δεν λέμε όλοι αυτό είναι ένα βιβλίο και να συμφωνούν όλοι. Όχι. Άλλος σου λέει όχι, δεν είναι βιβλίο, είναι σαν τετράδιο μου μοιάζει. Άλλος λέει είναι βιβλίο, άλλος... Δεν, γι' αυτό δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να κοιτάμε και να κρίνουμε αντικειμενικά όσο μπορούμε. Τώρα οι αστυνομικοί έχουν ένα δύσκολο ρόλο. Όταν πάνε να συλλάβουν έναν κακοποιό,
δεν λέει ο κακοποιός ελάτε παίρνα μου τις χειροπέδες και πάμε μέσα. Προσπαθεί να αμυνθεί, πότε με μαχαίρι, πότε με πιστόλι, πότε ό,τι έχει. Και φυσικά προσπαθεί να μην να αποφύγει τη σύλληψη. Όμως ο αστυνομικός πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Δεν μπορεί να τον αφήσει να σηκωθεί, να φύγει. Αλλά το πότε πυροβολεί, είχαμε την περίπτωση του 16χρονου του Ρωμά στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είπα. Ναι. Πότε πυροβολεί, οι αστυνόμοι εδώ έχουν κανόνες. Ξέρουν πότε θα χρησιμοποιήσουν το όπλο. Κινδυνεύει η ζωή του. Κινδυνεύει η ζωή συμπολιτών μας. Από τον αδράστη. Τότε θα χρησιμοποιηθεί. Αλλιώς πώς, όχι. Έχουν βέβαια και τη βολή στον αέρα που λένε οι αστυνομικοί. Αλλά δεν πρέπει να κρίνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι με τον δικό μας ή τον άλλο τρόπο. Εμείς να μεταφέρουμε γεγονότα. Μόνο αυτό σου λέω. Mm-hmm. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον καλεσμένο μας, τον κύριο Πάνο Σόμπολο. Εγώ σας ευχαριστώ. Τον διοικητή του Τμήματος Ασφαλείας, τον κύριο Νικολόπουλο, τη συνάδελφο δημοσιογράφου Ιλιάνα Πετρή, όλους εσάς, τον ασφαλογιώτατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειακή Σύμβουλο, κύριε Αντιδήμαρχε, όλους.